Εδώ βλέπουμε ένα στέπερ κινητήρα, τον οποίο τον έχουμε συνδέσει διπολικά και θέλουμε να τον περιστρέψουμε από τον υπολογιστή μέσω της παράλληλης πόρτας. Εδώ βλέπουμε την παράλληλη πόρτα, αλλά αυτή δεν είναι ικανή να δώσει το ρεύμα ώστε να περιστραφεί ο βηματικός κινητήρας. Η παράλληλη πόρτα βγάζει γύρω στα 2,4 λιαπέρ και αυτό είναι γύρω στα 4-5 αμπέρ. Λοιπόν, άρα αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα οδηγό κύκλωμα και είναι αυτή εδώ η πλακέτα, η οποία θα τροφοδοτήσει με ρεύμα τον κινητήρα μας. Εδώ βλέπουμε τα τρανζίστορ, 8 τρανζίστορ, 4 PNP και 4 NPN, είναι τύπ 126 και τύπ 120. Εδώ είναι τα δύο NI 3904, τα driver, για να οδηγήσουν τα μεγάλα τρανζίστορ. Και από εδώ είναι η τροφοδοσία και εδώ πέρα έχουμε τις εξόδους 1, 2, 3, 4, από τους οποίους τώρα θα φύγουν οι παλμοί από την παράλληλη, γιατί οι βηματικοί κινητήρες περιστρέφονται μόνο με παλμούς, μέσω της βοήθειας βέβαια ενός προγράμματος. Εδώ είναι το πρόγραμμα, είναι το MOV Bipolar Unipolar Stepper Motor, το έχω κατασκευάσει εγώ. Σε αυτό το πρόγραμμα μας δίνεται δυνατότητες να βάλουμε όποιον βηματισμό θέλουμε, δηλαδή είτε υψηλής ροπής είτε μονού βήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μονό βήμα. Το υψηλής ροπής σε κάθε βήμα θα υπάρχουν δύο παλμοί. Εδώ βλέπετε ότι σε κάθε βήμα έχουμε έναν παλμό. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα millisecond, τα οποία με αυτό αυξάνουμε και μικραίνουμε την ταχύτητα. Και εδώ πέρα, πιο κάτω, είναι το μισό βήμα. Δηλαδή αυτός το ροκινητήρας που είναι 200 βημάτων και κάθε βήμα του έχει γωνία 1,8, θα γίνει ταυτόχρονα, αν το κινήσουμε με το half, θα πάρουμε 400 βήματα και η γωνία θα είναι 0,9. Λοιπόν, ας τον περιστρέψουμε, πατήσουμε το... Εδώ βλέπετε το τροφοδοτικό, τραβάει γύρω στα 5 αμπέρ. Και από εδώ τώρα μπορώ να χαμηλώσω την ταχύτητα. Βλέπετε εδώ και τα λεντάκια πως αναβοσβήνουν, που φεύγουν οι παλμοί. Λοιπόν, το σταματάω και τον περιστρέφω αντίθετα, δεξιόστροφα. Stop. Και εδώ είναι με το μισό βήμα. Και εδώ το πάω αντίστροφα πάλι με μισό βήμα. Stop. Και αρχίζω τον περιστρέφω και αυξάνω την ταχύτητα ή την ελαττώνω. Κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να το κινήσω όπως θέλω. Λοιπόν, σταματάμε. Αυτή είναι η γέφυρα, ήττα. Είναι το οδηγόν κύκλωμα, το οποίο είναι ικανή μια παράλληλη πόρτα ενός υπολογιστή να οδηγήσει έναν υπολικό κινητήρα. Ξέχασα να πω ότι αυτή η συγκεκριμένη γέφυρα είναι μόνο για διπολική σύνδεση, όχι μονοπολική.